Είναι γεγονός ότι οι συνταξιούχοι περίμεναν με αγωνία, φανταστείτε και την οικονομική τους κατάσταση, να πάρουν έστω και 20 ή 30 ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς είχε πει λοιπόν η κυβέρνηση ότι θα έδινε διπλές και τριπλές συντάξεις στους συνταξιούχους. Εμείς το παλέψαμε αυτό, γιατί πράγματι το θεωρήσαμε κοροϊδία και πράγματι επιβεβαιωθήκαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων, όπως πολύ σωστά είπατε, πάνω από το 30%, δεν είδε καμία αύξηση στη σύνταξή του. Και αυτή είναι πάνω από το εκατομμύριο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι μιλάμε, οι συνταξιούχοι είναι 2.460.000 στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, και μια μικρή μερίδα που πήρε αύξηση, με το 7.75%, αυτό ήδη έχει εξανεμιστεί. Όχι πως δεν το θέλουμε, όλα δικά μας χρήματα είναι, τα θέλουμε, έστω και τα 30 και τα 40 ευρώ. Όμως, σήμερα, αν ληφθεί υπόψη η εικόνα της αγοράς σήμερα και οι ανάγκες, που το πόσο έχουν αυξηθεί οι ανάγκες σε κάθε οικογένεια, αυτό το πράγμα είναι ανεφουσίας. Δεν πρέπει να το συζητάμε καθόλου. Το αν πήρε ο ένας 20 ή 30 ή και 40 και 50 ευρώ, δηλαδή τι πήρε, 1,5 ευρώ το μήνα. Να το κάνει τι δηλαδή, πείτε μου, να πληρώσει, να τη συνεχίσει να τιμήσει. Όχι, δεν έλεγα γι' αυτό, έλεγαν για 50 ευρώ ένα μήνα. Ναι. Δεν έλεγαν για 1,5 ευρώ το μήνα. Ωραία, εντάξει, την ημέρα ήθελα να πω. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Μπορεί σήμερα ο συνταξιούχος να βάλει πετρέλαιο για τη θέρμασή του. Έστω και με αυτά τα χρήματα. Μπορεί, όχι. Μπορεί να αντιμετωπίσει τις τεράστιες ανατιμήσεις. Όχι. Μπορεί να αντιμετωπίσει ότι το φάρμακο πληρώναμε 9% συμμετοχή και σήμερα πληρώνουμε από 35 έως και 55 για τα φάρμακα. Το ξέρω ότι τα πιο πολλά φάρμακα έχουν βγει εκτός λίστας και τα πληρώνουμε όλα γιατί ανήκουν στην κατηγορία των μη συφά φάρμακα. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολλά τα θέματα. Εμείς ζητήσαμε, σαν το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει και ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε τους συνταξιούχους με την. Ή παρουσιάζετε, εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματά μας. Εμείς είχαμε πει στην κυβέρνηση και το λέμε σε όλους τους τόνους ότι η 13η και η 14η σύνταξη είναι δική μας. Την έχουμε πληρώσει εμείς με 30 και 40 χρόνια δουλειάς. Τη θέλουμε πίσω. Επίσης θέλουμε πίσω τα αναδρομικά, τα οποία μας κοροϊδεύουν. Είναι δικά μας χρήματα. Και να σας πω και κάτι, στα 30, 40 ή τα 50 ευρώ που συζητάμε πάνε μπροστά τα 8,2 δις που μας κλέβουν ανά ετός από την περικοπή και του ΕΚΑΣ και των δώρων και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα αυτό το μακελιό γίνεται τώρα από το 2010. Εναλλάσσονται κυβερνήσεις. Έχουμε σχήματα κυβερνήσεων. Πάντα όλοι στον ίδιο σκοπό χτυπάνε. Το χτύπημα και έχει τη κοινωνική ασφάλιση που ιδιωτικοποιήθηκε, προς επίσης και το χτύπημα των συντάξεων. Μάλιστα. Αυτό δεν το δικαιούμαστε. Δεν το δικαιούμαστε. Δεν το αξίζουμε σαν συνταξιούχοι που δουλέψαμε και 30 και 40 χρόνια. Σήμερα να μην απλώνει το χέρι. Δεν το απλώνουμε το χέρι. Το διεκδικούμε. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και η κυβέρνηση και κάποιοι άλλοι επίδοξοι σωτήρες. Ότι ή θα εισκύψουν στα προβλήματα των συνταξιούχων και στα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν το κατάλαβα. Ποιος επιτρέπει αναβδομάδα να έχουμε τις τεράστιες ανατιμήσεις σε είδη λαϊκής κατανάλωσης? Ποιος δίνει την άδεια σε αυτό? Ποιοι θησαυρίζουν πίσω από τους ταξιούς και γενικότερα τους εργαζόμενους? Και εμείς μας κοροϊδεύουν τώρα και μήνες ότι θα μας δώσουν τριπλές αυξήσεις? Δεν ξέρω, κυρία Δουλγεράκη, μήπως είμαι υπερβολικός. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στα ερωτήματα που θέτετε ούτως ή άλλως. Εκείνοι που σας ακούν και ενδεχόμενα έχουν το μερίδιο της ευθύνης ή γνωρίζουν, είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να σας απαντήσουν, σεβόμενοι τον εαυτό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν το αξίζουμε, μένω σε αυτό το οποίο είπατε. Κύριε Λινακακή, να σας πω. Λέτε, ναι, κοντά στο 1 εκατομμύριο ή πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν πήραν ούτε ευρώ από αυτά τα 7,75, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ελάχιστα, τι ποσοστό πήρα? Εκείνο που λέγανε ή εκτιμούσαν το 15 με 20%? Κοιτάξτε να δείτε, οι συνάδελφοί μας οι οποίοι πήραν συντάξεις είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συντάξεις γύρω στα κάτω από το 800 ευρώ. Αυτοί το πήραν το 7,75 και δεν έχουν προσωπική διαφορά. Για τους συνταξιούχους που η μεγάλη πλειοψηφία είναι πριν το 16, πριν το νόμο Κατρούγκαλου, αυτοί δεν πήραν τίποτα.
Αυτοί που πήραν είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που δεν είχαν προσωπική διαφορά και ήταν χαμηλές οι συντάξεις τους. Αυτοί πήραν. Μάλιστα. Και τι πήραν όμως, αυτό που σας είπα πήραν. Mm-hmm. Κύριε Λινακάκη, πείτε μου, πάτε σε κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, η Ομοσπονδία, η Συντονιστική Επιτροπή, η ΣΕΑ, η Συνταξιούχων στην Αθήνα, ήδη έχει προγραμματίσει στις 14 του Φλεβάρη σε επανατική κινητοποίηση όλες οι συνταξιουχικές οργανώσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς εδώ, απλώς δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε ημερομηνία. Mm-hmm. Και όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις θα κατέβουμε σε πανηρακλειώτικη διαμαρτυρία. Μάλιστα, γιατί δεν ήξερα, επειδή μιλούσα και το Ρέθυμνο χθες, αναζητώ και τον κύριο Σφακιανάκη να τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το πηγαίνατε σε Παγκρίτιο, αν είχατε αποφασίσει Παγκρίτια κινητοποίηση όλοι οι συνταξιούχοι, ή αν θα το πηγαίνατε μεμονωμένα. Σε μεγάλες πόλεις να γίνουν τοπικές διαμαρτυρίες από όλους τους συνταξιούχους όμως. Δηλαδή από τις πάρα πολλές ομοσπονδίες που είναι κάτω από την ομπρέλα της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων. Μάλιστα. Εντός λοιπόν Φεβρουαρίου θα γίνουν όλες οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα των συνταξιούχων. Σε όλη τη χώρα, στις μεγάλες πόλεις, ναι. Στις μεγάλες πόλεις είναι αυτό το οποίο κρατάμε. Και πάντα με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο, δηλαδή και η επιστροφή των αναδρομικών και της 13ης και της 14ης σύνταξης. Αν και βέβαια για αυτά τα 7,75 υπήρχε και η πρόταση να υπάρχει, κύριε Λενακάκη, και το ξέρετε, μια πολιτική απόφαση είχε πέσει ως πρόταση να δοθούν οριζόντια σε όλους τους συνταξιούχους, έτσι ώστε να μην γίνονται και αυτές οι συζητήσεις που κάνουμε αυτή την ώρα με αυτά τα οποία βιώνει ο καθένας από εσάς στην καθημερινότητά του, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά που θα έχουν οι συνταξιούχοι μια διεκδίκηση, μπαίνει στη μέση το δημοσιονομικό, ο δημοσιονομικός χώρος. Για μας δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όπως και για τα αναδρομικά που έχουμε ζητήσει του 11 μήνου, που είναι σε εκκρεμότητα πολλά δισεκατομμύρια, λέμε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Παντού δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αυτό είναι που μας... θα σας πω ένα παράδειγμα. Μας παίρνουν εμάς το 0,20% από τη σύνταξή μας, όλων των συνταξιούχων, όλων των οργανώσεων, για την ενίσχυση των σωματείων, των οργανώσεων και των συνταξιούχων γενικότερα. Αυτό το 20 λεπτό έχει να δοθεί τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν μαζευτεί ένα ποσό. Τα συνταξιούχικα γραφεία δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους, να λειτουργήσουν, και η κυβέρνηση αρνείται να μας τα δώσει. Αυτό και είναι δικά μας χρήματα. Μα είναι παρακρατημένα δικά μας και δεν μας τα δίνουν. Mm. Έχει ψηφιστεί από τον προϋπολογισμό, το έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα, να μας δώσουν το 0,5% του ΑΕΠ να δίνεται στους συνταξιούχους. Αυτό και τώρα και 3 χρόνια δεν το αποδίδει η κυβέρνηση. Το ποσό έχει φτάσει κοντά στα 3 δισεκατομμύρια. Και είναι ψηφισμένο από όλες τις κυβερνήσεις. Το 0,5% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Αλλά το δημοσιονομικό κόστος... Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία παντού μας λένε δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Τι που άλλο έχουν σε άλλους τομείς αμέσως. Μάλιστα. Λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα να καλημερίσω και τον κύριο Σφακιανάκη από το Ρέθυμνο. Είναι ο πρόεδρος της ΕΚΗ, Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ. Καλημέρα σας από τον 984. Εδώ το κουβεντιάζουμε... Καλημέρα κύριε Ανδρουγεράκη, καλημέρα στους αγαπητούς φίλους ακροατές σας. Εδώ τα κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λενακάκη, τον ρώτησα... Τον άκουσα τον συνάδελφο, τον Γιώργη. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα, Πάπη. Τι γίνεται? Λοιπόν. Έχετε στοιχεία εσείς που να δείχνουν στη δική σας την περιφερειακή ενότητα ή συνολικά ποια ήταν τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση του 7,75? Γιατί εσείς μου λέγατε χθες, κύριε Σφακιανάκη, ότι θα έβγαινε και μια ανακοίνωση από τον ΕΕΦΚΑ, η οποία παρουσιάζει άλλα δεδομένα και άλλες στοιχεία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τα δικά μας στοιχεία λένε ότι μια μικρή μερίδα των συνταξιούχων θα δουν την αύξηση στη τσέπη τους. Και αυτό μετράει σήμερα, κυρία Δουλγεράκη. Το ότι πήραν αύξηση αρκετοί συνάδελφοί μας, αλλά δυστυχώς έχουν την προσωπική διαφορά και δεν βλέπουν
κανένα ευρώ στη τσέπη τους, αυτό μετράει για μας. Και το κυρίαρχο θέμα αυτή την ώρα είναι ότι αυτή η προσωπική διαφορά, που είναι μια διάταξη επέσχυντη στο νόμο Κατρούγκαλου, θεωρούμε ότι πρέπει επιτέλους να ενσωματωθεί στη σύνταξη, έτσι ώστε να παίρνουν τις αυξήσεις και να πάρουν τις αυξήσεις τις σημερινές, αυτές τις τωρινές, όλοι, μα όλοι οι συνταξιούχοι, μηδενός εξαιρουμένου. Με πολιτική απόφαση. Αυτό με λέτε. Πολιτική απόφαση. Έτσι. Γιατί όχι, γιατί όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Λένε τώρα τα κόμματα, λέει και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δημιούργησε τον νόμο Κατρούγκαλου και την προσωπική διαφορά, ότι θα αποκαταστήσει την αδικία. Ωραία. Να το δούμε και αυτό. Αν, λοιπόν, άρα η κυβέρνηση σήμερα θα πρέπει να την αποκαταστήσει αυτή την αδικία, γιατί η μεγάλη αδικία και οι μεγάλες αδικίες, κυρία Δουλγεράκη, έγιναν το 2015, όταν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματικές, παράνομες τις μειώσεις, τις τεράστιες μειώσεις στις συντάξεις, εξαιτίας των οποίων δημιουργήθηκαν και οι προσωπικές διαφορές. Και αντί η κυβέρνηση τότε να εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις και έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να παίρνουν τις συντάξεις που έπαιρναν την 31/12/2012, δημιούργησε το τέρας το νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος έκανε υπανυπολογισμό των συντάξεων, μειώθηκαν στο 80% οι συντάξεις που έπαιρναν οι συνάδελφοί μας και όλοι μας, και από εκεί και μετά δημιουργήθηκε η προσωπική διαφορά, και μάλιστα να τονίσουμε ότι η απόφαση αυτή του υπανυπολογισμού, ο νόμος αυτός, έθαψε τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων για επιστροφή των μειώσεων, των παράνομων μειώσεων στις συντάξεις από το 2013 και μετά, και δημιουργήθηκε το 11ο μήνο των αναδρομικών στις κύριες και πρόσφατα στις επικουρικές συντάξεις στα δώρα. Ωραία. Ρώτησα πριν από λίγο τον κύριο Λενακάκη και ρωτάω και με εσάς. Πάτε σε συλλαλητήρια αυτό το μήνα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Θα είναι πανελλαδικές οι κινητοποιήσεις, κύριε Σφακιανάκη, έτσι? Προφανώς. Θα έχουμε, ήδη έχει αποφασιστεί το πανατικό συλλαλητήριο στις 14 του Φλεβάρι. Και μένει τα περιφερειακά σωματεία, τα σωματεία όλης της χώρας, σε συνεργασία ανανομό ή αναπεριφέρεια. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, μάλλον μέσα στη βδομάδα. Θα έρθουμε σε επαφή με τα σωματεία των συνταξιούχων του Ρεθύμνου. Θα έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους των Χανίων, Ηρακλείου και Λασιθίου, έτσι ώστε να από κοινού να αποφασίσουμε πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια με τις κινητοποιήσεις. Να τονίσω βέβαια, κυρία Δουλγεράκη, ότι εμείς ζητάμε, κυρίαρχο θέμα αυτή την ώρα είναι οι αυξήσεις που δίνονται, να δίνονται σε όλες τις συντάξεις, όχι μόνο στις κύριες. Οι επικουρικές δεν είναι συντάξεις, άραγε. Λοιπόν, και άκουσα τον συνάδελφο τον Γιώργη που είπε για τα 0,20 της εισφοράς 0,20 ευρώ στα σωματεία και στις ομοσπονδίες των συνταξιούχων. Από το 2018 και μετά, παράνομα παρακρατεί το Υπουργείο Εργασίας δεκάδες εκατομμύρια των σωματείων των συνταξιούχων. Γιατί δεν τα αποδίδει στις ομοσπονδίες ή ομοσπονδίες στα σωματεία, με αποτέλεσμα να έχουν να λειτουργούν τα σωματεία. Ήδη πολλά σωματεία των συνταξιούχων βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε και τις κουβέντες σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Κύριε Σφακιανάκη, κύριε Λενακάκη, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σας καλημερίζω από τον 984. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.